Να πάμε και σε μια ακόμη νέα τεχνολογική ανακάλυψη που μπορεί να μας αλλάξει την καθημερινότητα σίγουρα όλων, γιατί όλοι πλέον είμαστε με ένα smartphone στο χέρι. Σωστό. Λοιπόν, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αναπτύσσεται μια τεχνολογία εκεί για την ταχεία φόρτιση, μια μέθοδος καινούργια για την ταχεία φόρτιση των smartphones, τα οποία όλοι έχουμε στα χέρια μας. Τι γίνεται? Όλοι ξέρουμε ότι αυξάνονται συνεχώς οι λειτουργίες του και οι χρήσεις του και οι υπηρεσίες που παρέχει. Γίνεται όλο ένα και περισσότερες και πιο εξειδικευμένες και μπαίνει και τεχνητή νοημοσύνη. Η ενέργεια που χρειάζεται είναι περισσότερη και συνεχής, οπότε χρειάζεται και περισσότερη αναφόρτιση. Σίγουρα όλοι μας το βλέπουμε ότι ξεφορτίζει πολύ γρήγορα, γιατί κάνουμε συνέχεια χρήση και όχι μόνο για τις υπηρεσίες. Εντάξει, όλοι το χρησιμοποιούμε ως γνωστό για να βλέπουμε κυρίως τα social media για τη δουλειά μας, τα μηνύματα, τα mail μας κτλ. Σίγουρα και να μαζεύουμε στα social media όπως είπες, αλλά για πάρα πολλούς είναι και εργαλείο δουλειάς. Ναι, να φτιάξουμε τεχνολογίες που θα φορτίζουν πιο γρήγορα. Γίνεται συνεχώς αυτή η προσπάθεια. Τώρα το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια βρήκε μια μέθοδο για τα χρήση υπερπυκνωτών, έτσι ώστε τα ιόντα, αυτό που λέμε, ακούνε μπροστά οι άνθρωποι, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου που λέμε, έτσι. Τα ιόντα λοιπόν, αυτά τα χημικά στοιχεία, να μπορούν με αυτούς τους υπερπυκνωτές να μετακινούνται και να κινούνται πιο γρήγορα. Άρα να φορτίζονται πιο γρήγορα, να περιφερώνεται ενέργεια πιο γρήγορα και έτσι να επιτυχάνει πιο γρήγορα η φόρτιση. Και σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, η φόρτιση σε ένα smartphone, σε ένα κοινό smartphone, να γίνεται μέσα σε ένα λεπτό. Έτσι καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Από το 0 στο 100 μέσα σε ένα λεπτό φόρτιση. Εντάξει, αυτό θα ήταν, δηλαδή, μας εξυπηρετεί όλους σίγουρα. Ήταν τρομερά χρήσιμο. Βέβαια, έτσι όπως το σκέφτηκα τώρα, δηλαδή, αυτό θα φέρει βέβαια, όπως όλα τα πράγματα, μια αλυσίδα. Δηλαδή, αφού θα μπορείς να το φορτίσεις ένα λεπτό, θα κάνει μετά πολύ, ας το πούμε έτσι, θα γίνεται χρήση εκτός ενός λεπτού, είναι άσκοπη. Δηλαδή μετά λες, OK, ας κατεβάσω και μια ταινία, ας δω ό,τι θέλω, αφού θα μπορώ να το φορτίσω γρήγορα σε ένα λεπτό. Δεν θα περιοριζόμαστε μετά πουθενά, έχεις δίκιο, Θοδωρή.